Σύντροφε Γραμματέα, καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στον τόπο μας. Έναν τόπο ο οποίος τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει πάθει τεράστιες και ολέθριες καταστροφές. Είτε από πλημμύρες, είτε από φωτιές. Έναν τόπο ο οποίος προσπαθεί αγωνιστικά να καταφέρει να ορθοποδήσει και να μείνουν οι νέοι άνθρωποι εδώ με νέες δουλειές για να μην φύγουν και αδειάσει και ρημώσει η περιοχή μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια από τα προβλήματα του Σωματείου των Ρετσινάδων που υπάρχουν και αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, δυστυχώς δεν θα μιλάμε για ρετινοκαλλιεργητές στη Βόρεια Εύβοια και θα σβήσει αυτός ο κλάδος. Πρώτα θα ήθελα να ξεκινήσω από το υγιές δάσος, το οποίο υπάρχει από την περιοχή Μαντουδίου, εδώ που βρισκόμαστε, μέχρι τη Χαλκίδα. Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη και καμία εργασία στα δάση να καθαριστούν. Έρχεται αντιπυρική περίοδος και αρχίσαν πάλι, είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι για τα πάντα, να αντιμετωπίσουμε τους πάντες και τα πάντα. Έτσι ήταν και πέρυσι τέτοιο καιρό. Αλλά τα αποτελέσματα τα είδαμε. Προσπαθούσαμε μόνοι μας με αυτοθυσία να σώσουμε τα σπίτια μας. Είναι ό,τι μας έχει απομείνει. Κάηκαν τα δάση μας, κάηκαν οι ελιές μας, κάηκαν τα μπέλια μας και μας έμεινε ένα σπίτι, το οποίο αυτό δεν σου δίνει να φας, μόνο ζητάει. Τέλος πάντων, εδώ στο υγιές δάσος πρέπει να βρεθεί μία μέρημνα να καθαριστεί, να μπει κόσμος μέσα όπως το έχουμε ζητήσει από την αρχή. Έχουμε ζητήσει ένα 7-ετές πρόγραμμα, 15-ετές έχουμε ζητήσει, η κυβέρνηση το έκανε 7-ετές, για να μπούμε μέσα στα δάση, να κάνουμε καθαρισμούς στο υγιές δάση το πρώτο χρόνο και μετά να κάνουμε μία αναδάσου σωστή στο υγιές δάσος για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Δυστυχώς, ενώ είχαμε όλες εγγυήσεις από την κυβέρνηση ότι 1η Ιανουαρίου θα ξεκίναγε ο κόσμος για δουλειά, έχει πάει, μπαίνει Ιούνιος και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα δουλέψουμε και πότε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι νέοι ειδικά άνθρωποι σκέφτονται να φύγουν. Και εμείς οι μεγαλύτεροι δεν έχουμε την οικονομική δύναμη να υποστηρίξουμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε εφοπλιστές να μπορούμε να καθόμαστε 1 και 2 χρόνια. Εργαζόμενοι είμαστε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και όσο και αν λέει η κυβέρνηση ότι δουλεύουμε στις υλοτομίες. Στις υλοτομίες δουλεύει και στα αντιπλημμυρικά το 10% των ρετσινάδων. Οι υπόλοιποι είναι άνεργοι όλο αυτό το διάστημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουν πότε θα ξεκινήσει επιτέλους αυτό το πρόγραμμα για να δουλέψει ο Κοσμάκης. Ένα άλλο ζήτημα είχαμε βάλει για τους συνταξιούχους. Πλησίων τη σύνταξη τελευταία πενταετία για τους άντρες και για τις γυναίκες να βγουν στη σύνταξη. Δεν το δέχτηκε καθόλου η κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα τα 2 τελευταία χρόνια, τα οποία ένας που θέλει να καταθέσει φέτος σύνταξη και μεθαύριο, δεν υπάρχουν ένσημα. Άρα οι αποδοχές των 2 τελευταίων ετών πέφτουν, άρα πέφτει και η σύνταξή του. Ήταν που ήταν πενιχρή η σύνταξή μας των 400 ευρώ με 10.500 ένσημα, πέραμε 400 ευρώ σύνταξη. Φανταστείτε τώρα με τις 2 τελευταίες χρονιές χωρίς αποδοχές, δεν θα ξεπερνάει 450 ευρώ. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Μιλάμε για εξευτελισμό του ανθρώπου είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στο δικό μας τον κλάδο. Μετά, έρχεται τώρα η κυβέρνηση για το 7-ετές πρόγραμμα και λέει το εξής, ότι στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς πρέπει, για να είσαι μέλος, πρέπει να έχεις μία μερίδα, γιατί είναι κομμάτια της τοπικής κοινωνίας το δάσος. Πρέπει να έχεις μερίδα για να είσαι μέλος. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν είχε μερίδα ο πατέρας μου, παράδειγμα. Εγώ δεν μπορούσα να είχα μερίδα γιατί την είχε ο πατέρας μου. Ή πρέπει να ξεποτώσουμε όλους τους γέρους στη Βόρεια Εύβοια για να πάρουμε εμείς μερίδα να μπουν στο πρόγραμμα, ή κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Εμάς δεν μας θεωρεί ρετσινάδες μόνο στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Διότι λέει δεν είσαι μέλος. Ναι, αλλά τόσα χρόνια γιατί μου έδινες επιδότηση? Γιατί μου έβαζες τα ένσημα? Τα δικά τους λάθη των υπηρεσιών τους όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να τα φορτώσουν στους συναδέρφους. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Και θα μας βγουν μπροστά τους μέχρι ασχάτων.
Αυτοί που δουλεύουν στις υλοτομίες, που ξεκινήσαμε και δουλεύουν στις υλοτομίες. Για να μπούμε μέσα για δουλειά, μας ζήτησαν εγγυητικές από 80 έως 120.000 ευρώ. Λες και ήμασταν εταιρείες εφοπλιστικές να βγάσουμε τα ευρώ και να τα πετάμε έτσι πάνω στο τραπέζι. Σε συνεταιρισμούς. 80.000 και 100.000 κάθε συνεταιρισμός για να μπει να δουλέψει. Δανειστήκαμε χρήματα για να μην μπουν εταιρείες μέσα, να μπούμε εμείς να τα δουλέψουμε τα δάση μας. Να μας δώσουν έστω και το τελευταίο μεροκάματο. Μπήκα μέσα στη δουλειά και έρχεται τώρα και λέει 12% από κάθε εξέλιξη για το πράσινο ταμείο. 5% υπέρ Δήμου. Το ΙΚΑ δικό σας. Οι μετατοπιστές που βγάζουν τα ξύλα έξω, δική σας. Οι βενζίνες εκεί που έχουν πάει στα ύψη. Οι φθορές των μηχανημάτων. Και εμείς έχουμε υπογράψει μια εγγυητική και κάνουμε εκεί πάνω τους ήρωες. Οι αφανείς ήρωες. Και κάθε εβδομάδα στέλνουμε και από ένα στο κάτω. Από ατυχήματα. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει με τέτοια ψυχολογία. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματά μας που αν κάτσω να σας τα αναφέρω όλα, σας τα έχω γραπτό, θα σας τα καταθέσω, θα περάσει πολλή ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει και από πλευρά σας να κατατεθεί στη Βουλή, να πιέσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να ορθοστατήσει και να μείνει στον τόπο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.